Χωρίς προβλήματα αναφορικά με το θέμα της θέρμανσης, θα ολοκληρωθεί όπως φαίνεται η φετινή σχολική χρονιά για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης. Η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή του οποίου, πέρα από το ότι είχε εφοδιάσει από το περασμένο καλοκαίρι ακόμα με αρκετό πετρέλαιο όλα τα σχολεία, σήμερα διέθεσε και άλλα χρήματα αποκλειστικά για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Σαν Διοικητικό Συμβούλιο, τον Ιούνιο του 2012, είχαμε χρήματα και σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε και εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα του 2012 με μια τιμή 0,91 όπως είναι γνωστό, βάλαμε από 1.000 λίτρα σε 48 σχολεία και νηπιαγωγεία. Και αυτό το κάναμε για δύο λόγους. Πρώτον, κερδίσαμε αρκετά λεφτά γιατί το πετρέλαιο, ξέρετε τώρα, έχει ένα 40. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είπαμε με την πρώτη κακοκαιρία τα παιδιά μας, τα σχολεία, να έχουν τη θέρμανση. Και βγήκαμε μέχρι στιγμής χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήδη σήμερα, μια και με ρωτάτε, και όπως ακούσατε ήμουνα στην αγροτική και στο ταμιευτήριο, καταθέσαμε χρήματα και από αύριο μπορούν όλα τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία ξανά, να διοχετεύσουν πετρέλαιο. Και θεωρώ κλείσαμε τον ισολογισμό χρήσης 2012 και ευχαριστώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εργάζεται για τα σχολεία και θεωρώ ότι τα πάμε καλά μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω. Εξαρτώμεθα βέβαια κατά πολύ σαν έσοδα από το Υπουργείο, αλλά όπως είναι γνωστό το Υπουργείο δεν μας άφησε, μας έστελνε χρήματα, ιδιαίτερα για τη θέρμανση. Γιατί στόχος και του Διοικητικού μας Συμβουλίου δεν είναι μόνο, δεν είναι τα αναλώσιμα τόσο όσο η θέρμανση. Όλα καλά λοιπόν προς το παρόν, αφού μετά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των σχολείων σε περιοχές με πιο βαρύ χειμώνα από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται κατά καιρούς έχουν πλέον λυθεί. Και από ό,τι φαίνεται, εκείνο που αρχίζει να απασχολεί τους αρμόδιους είναι η επόμενη σχολική χρονιά, της οποίας ο χειμώνας αναμένεται να είναι ακόμα πιο δύσκολος.